Καλησπέρα φίλε και φίλοι τη Ανοπαία Αντρεπού. Είναι Σάββατο 4 Φεβρουαρίου του 2023. Η ώρα που γυρίζεται η εκπομπή είναι περίπου 8 παρα 20 το βράδυ. Πριν από λίγο στα κινητά μα ήρθε η ειδοποίηση για το 112 κυρίω στην Αθήνα. Για το 112 και για τη μεγάλη κακοκαιρία που θα έρθει τι επόμενε ώρε. Οπότε είναι ένα κρύο καιρό, μια βραδιά η οποία η ελληνική τηλεόραση δεν έχει κάτι να δείτε. Οπότε θα καθίσετε αναπαυτικά. Δεν νομίζω ότι θα αναπαυτείτε πάντω και θα συζητήσουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο κινείται στα πλαίσια της συνωμοσία, του μεταφυσικού, του πραγματικού και του επικυρίαρχων γιατί είναι πλέον καιρό να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη ανταπόκριση. Χθε, όπου πραγματικά μέσα από σασμού, από survivor, από γη τη Ελιά, από μια αγγελική Νικολούλη που έβριζε τον Κούγια και ο Κούγια έβριζε την Αγγελική Νικολούλη, από Μάτσο Ολυμπιακό Παναθυνιακό κτλ. Διαλέξατε και σπάσατε ρεκόρ σχετικά για την Παρασκευή, για την εκπομπή που αναφέρθηκα κυρίω στα τρόφιμα και κυρίω στα έντομα. Σα είχα πει στο τέλο τη εκπομπή ότι θα έρθω σε επικοινωνία με τον κύριο Σπύρο. Ήρθα σε επικοινωνία με τον κύριο Σπύρο. Ο κύριο Σπύρο θέλει να μου δώσει κάποια πράγματα. Ανανεώσαμε το ραντεβού μα για την Πέμπτη που μα έρχεται. Καλώ εγώ των πραγμάτων την επόμενη τώρα είναι 4 11 ε, Φεβρουαρίου. Το επόμενο δηλαδή Σάββατο θα έχουμε τη συνέχεια του ερευνητή και μάλλον το τέλος του ερευνητή. Ε, οπότε θα κλείσει και αυτή η ιστορία. Και μάλιστα ο κ. Σπύρος μου ανακοίνωσε ότι θα σου δείξω κάτι το οποίο θα δεις πώς θα το πεις κτλ. Το οποίο πλέον θα ταράξει πάρα πολύ και τον κόσμο. Ο κ. Σπύρο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή μέσα στο chat. Υπάρχει. Με άλλο όνομα, αλλά υπάρχει. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη απόφασή του. Του είπα ότι έχετε προκαλέσει μεγάλη αλλεργία. Και μου λέει το κατανοώ. Ε, Ευτυχώ δεν με ενόχλησε κανένα και ούτε πρόκειται να σε ενοχλήσει. Αγαπητέ κύριε Σπύρο, που έχετε το ίδιο όνομα με τον πατέρα μου. Και συνεχίζουμε. Την Σάββατο, λοιπόν, η συνέχεια του ερευνητή. Δεν θα μπορούσα όμω να σα αφήσω ε, έτσι, α το πούμε έτσι, στο περίμενε. Και κάποιοι εδώ πέρα, κάποια τρολάκια μπορώ να γράψω Α, πάμε εδώ εκεί. Στο καλό, παιδιά και με την νίκη. And if you see Elpiniki τράβατε και να μανίκη. Θέλω να σα θέσω το μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα αυτό το οποίο πλανάτε σε πολλούς και το ερώτημα αυτό το οποίο θα λυθεί σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον για αρχή, γιατί νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολλά επεισόδια από το συγκεκριμένο κομμάτι. Σε αυτό το σημείο, αφού πρώτα σας παρακαλέσω να κάνετε ένα like, ανεβαίνουμε στις προτάσεις. <coughs> και όσοι είστε για να κάνετε μια εγγραφή, περίπου το 30% από αυτούς που βλέπετε την εκπομπή δεν είσαστε μέλη, δεν θα σας κάνει κακό. Ε, ειδικότερα αν έχετε και hide τα κανάλια σας, δεν θα δει κάποιο ότι με ακολουθείτε, αλλά εμένα θα μου προσδώσει μεγάλη δύναμη. Θέλω να χρησιμοποιήσω δύο λεπτά από το χρόνο σας για να θέσω και τη δικιά μου θέση σχετικά με ένα ερώτημα που κάνω πάρα πολύ. Λοιπόν, αναρωτηθήκαν κάποιοι αν κάποιος από τους δύο πιλότους που πέσανε με το Phantom 4 ε, είχε κάνει το εμβόλιο. Και μάλιστα κάποιοι αναρωτηθήκαν αν είναι εξαφνική τη του ενός από τους δύο οπότε κατέπεσε το αεροσκάφος των, της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αναλογικά τα παιδιά σε αυτή τη μοίρα, την 338 της 117 πτέρυγας μάχης, ε, κάνουν περίπου 2 με 3 ώρες την ημέρα, σε ένα κύκλο περίπου 25 ημερών. Υπάρχουν και τα ρεπό. Οπότε τα παιδιά αυτά εντό αγωγικών κάνουν περίπου τις 75 ώρες πτήσεως, μπορεί και παραπάνω, το μήνα. Τα διεθνεί στάταρα λένε ότι σε περίοδο ειρήνη το πολύ 40 ώρες πρέπει να κάνει, τα παιδιά κάνουν 75. Για την οικονομία της συζήτηση θα το κάνουμε 80, δηλαδή κάνουν τις διπλές ώρες. Τα πράγματι από ό,τι ρώτησε έναν πτέραρχο, Όλοι οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας έχουν εμβολιαστεί. Ε, και θα το πω πολύ απλά, από τότε που ήρθαν τα εμβόλια του τέλη που είναι ζάχαρη και μέλι, οι πτήσεις που έχουν κάνει τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη είναι εκατοντάδες χιλιάδες ώρες. Πρέπει να υπολογίζετε ότι περίπου ε, κάθε μέρα, 50 αεροσκάφη βγαίνουν για 2-3 ώρες, είναι 150, είναι περίπου στις 50.000 ε, ώρες το χρόνο. Τελούμε πλέον στα 2 χρόνια και κάτι και ένα μήνα τα λοιπά, οπότε έχουμε υπερβεί στι 100-110.000 ώρες για τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία τα έχουν τρέξει όλοι οι πιλότοι ε, και δεν έχουμε... απώλεια πλην αυτή την απώλεια που έχουμε τώρα στου δύο πιλότου. Πρέπει να κατανοήσετε ότι δια των στατιστικών βγαίνει η απάντηση, διότι δεν έχει βρεθεί δύσκολο πολύ. Πρέπει να είναι καινοτάφιο, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Έχει βρεθεί ελάχιστα κομμάτια βιολογικά στον, για τον Ευστάθιο Τσιτλακίδη. Ο Ευστάθης, ο Στάθης, ο αντιπτέραχος Ευστάθιος Τσιτλακίδης ήταν αυτός ο οποίος οδηγούσε το αεροσκάφος. Ο Μάριος Μιχαήλ ήταν υπεύθυνο πίσω για τα ραντάρ και για τα όπλα. Οπότε, εάν έχει συμβεί κάτι, είναι στον Εφτάθιο Τσιτλακίδη, ο οποίο, εφτάθιο Τσιτλακίδη, από ό,τι με ενημέρωσαν, κάθε τρει μήνε πέρναγε check-up, που είναι υποχρεωτικό για του πιλότου τη πολεμική αεροπορία. Οπότε, από τότε που είχε κάνει το εμβόλιο, έχει κάνει τουλάχιστον έξι check-up, ειδικότερα στην καρδιά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προσωπική μου άποψη, την οποία την έχω καταθέσει από την πρώτη στιγμή και για μένα τελειώνει εδώ, το θέμα, τέρμα. Μη μου ζαλίσετε τον έρωτα όπω θε, αν ο Ιωάννη ο πρόδρομο έτρωγε ακρίδε ή ακρίδια. Γιατί στην Αγία Γραφή γράφει ακρίδια, τις άκρες των χόρτων. Έτσι. Μου κάνετε τσουρέκια να για τι τις, τις ακρίδε. Ε, κατέπεσε λόγω τη δυσκολία τη κατάσταση, τη άσκηση αυτή και το φοβερό τη υπόθεση είναι ότι δεν θα βρούμε ποτέ, δεν θα γίνει ποτέ ανέλκυση του αεροσκάφου. Άκουσα για κάποιου έμπειρου εδώ πέρα μέσα που λένε ότι έχει το μαύρο κουτί. Θα μα πει όλα. Τα πολεμικά αεροσκάφη δεν έχουν μαύρο κουτί. Τα τη πέμπτη γενιά έχουν cloud, αυτό φοβούνται και οι Τούρκοι, το οποίο κρατάνε κάποιε συνθήκε. Οπότε, να απαντήσουμε: Δεν υπάρχει μαύρο κουτί, δεν θα ανελκυθεί. Αν ανελκυθεί, θα είναι ένα θαύμα, είναι στα χίλια μέτρα. Και κατ' εμέ, ο ευστάθιο. Στη Τυλακίδη, όχι ο Μάριο, ούτω ή άλλω ο Μάριο και κούφιαναν η ο μαριο και κουφιαναν η ωρα Και να πέθανε πάνω στο κόπιτ, δεν υπήρχε πρόβλημα, θα μπορούσε να το προσγειώσει ο Εφτάθιο. Ο Εφτάθιο δεν έπαθε δεν ξαφνικήτιδα και δεν πέθανε από το εμβόλιο. Μην γινόμαστε πραγματογνώμονε κτλ. Ρωτήστε και, ε, και κάποιου ειδικού, φυσικά όλοι έχουν τη γνώμη και, και το δικαίωμα να πουν τη γνώμη του κτλ. Ε, τώρα, στο θέμα τη εκπομπή. Χθε σα έκανα μία ανακοίνωση, στην οποία χρησιμοποίησα επίσημα έγγραφα τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, Health and Food ε, Safety. Ε, πάρα πολύ εξεπλάγει. Και μάλιστα, επειδή το βλέπατε αυτό σαν άρθρα σε κάποιε εφημερίδε, σε κάποια site, συζητήθηκε και από άλλου. Σα είχα πει ότι είχα πει και στην εκπομπή αυτή που μα σκοτώνουμε με μικρέ δόσει. Ψάξτε αυτή την εκπομπή. Μα σκοτώνουμε με μικρέ δόσει. Εκεί το λέω μέσα την οποία την πήρε και ο φίλος μου ο Νίκος και την ε, έκανε ε, reproduce με την άδειά μου. Ε, μην τολμήσετε να κάνετε copy paste, θα σας βρω και θα σας μπανάρω, έτσι δηλαδή θα σας ρίξω το κανάλι, πολύ απλά. Γιατί στην πλάτη του Κασταμονίτη αρκετά παιχνίδια έχουν παιχτεί. Αν θέλετε να ζητήσετε την άδεια είναι άλλο πράγμα. Ε, αυτό που έχω να πω, σας το είπα χθε. Με πλήρη επεξήγηση. Το θέμα είναι ότι σα είπα το 1 δέκατο από όλα αυτά που πρέπει να σας πω για το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Λοιπόν, θα πάρω μια σπάνια κόλλα που κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη γυρίσουμε ανάποδα γιατί πρέπει να κάνουμε και ανακύκλωση. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα πρέπει να κρατήσετε σημειώσει. Όπως σε κάθε εκπομπή, αλλά σήμερα θα πρέπει να κρατήσετε σημειώσει. Και σήμερα, θα κρυθεί όσου λένε ότι σε παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Ήσουν ένα νέο αυτά. Είσαι πιο ωραίο τώρα. Είσαι, θα ρίξει και με μοντέλο. Είσαι πιο, πιο χάλια παλιά και τέτοια πράγματα. Ε, είσαι υπέροχο, ακέραιο, γουστάρο και αυτά τα λοιπά. Πραγματικά, εάν ακούτε τι εκπομπέ ή αναλώνεστε στι μαλακίε του chat, εγώ το, το, το εγκρίνω το chat. Αλλά και εγώ βλέπω ότι γράφεται μέγατο τη μαλακία κράτο στο chat. Αυτά τα πράγματα ο καθένα. Ο άλλο θέλει προσευχέ την ώρα που κάνω εγώ εκπομπή. Δέσποτα παντοκράτορα, καταξιώσει μα διελθύν το μήκο τη μέρα ταφτη, Πρόσδεξε τα υπερημών δεήσει, έτσι. Τα λοιπά. άλλο λέει Αχαγού, άλλος άλλο λέει Παναθυνιακό, αυτά. Λοιπόν, έχω ανοίξει μια γκάμα θεμάτων και όχι δεν τα ξέρω όλα. Αν τα ήξερα όλα θα ήμουν η δομή. Μια κυκλοπαίδια. Για όσου είστε κάτω από τα 30, ήταν μια κυκλοπαίδια που έλεγε Με ποιο είσαι ρε, μου, η δομή. Λοιπόν, από αυτό το εδώ το κομμάτι, να σας πω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με μένα, τα οποία κάποιοι θα τα αφισβητήσουν, αλλά in our free, άστε, τα flowers, κρατήστε τα για τις 14 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, εγώ ανδρώθηκα στην Αγγλία, όσο αφορά την αναζήτηση, έχοντας πλάι μου γίγαντες. Και για να παραφράσω την επιστολή του Καραθεοδωρή, μάλλον του Αϊστάνης στο Καραθεοδωρή, ο οποίο Καρθωδορή, σαν χθε πέθανε, πριν από δεν ξέρω πώς, 73 χρόνια, δεν κάνω λάθο, θα πω το εξή. Ο αισθάνει είπε: Σε ευχαριστώ που με άφησε να πατήσω σε όμω γιγάντο για να λύσω κάποια προβλήματα. Εγώ θα πω ευχαριστώ πάρα πολύ το δημιουργό μου, ε, όπου με άφησε, και το κάρμα, όπου με άφησε να συναντηθώ με ανθρώπους τη στιγμή που ανέβαιναν. Ένας από αυτούς είναι ο David Icke. Ο David Icke έχει ξεκινήσει την θεωρία των ερπετόμορφων. Έχουμε κάνει εκπομπές γι' αυτό. Έχουμε μιλήσει και για τη Λακέρδα, Λασέρτα, Λαπαπάρια Μέντολες. Αυτό το φοβερό τέρας ερπετόμορφο, το οποίο του έχει πάρει εντός εισαγωγικών συνέντευξη ο Ιων μάγο. Μπορείτε να το βρείτε. Μάγκος. Μάγος, μάγκος. Είχαμε και ένα παλικάρι που είναι εξαφανιζόλ, τώρα που μα ψέγει για το πώ λέμε τον Ιώνα. Τον Ιώνα πάντω το ξέρω πιο πριν από αυτό το παλικάρι που στην επόμενη εκπομπή τη Αγγελική Νικολούλη, ίσω κάνουμε και αμπεαλέ. Λοιπόν, όπου έδωσα αυτή τη συνέντευξη στο terrapapers.com, λακέρτα, λασέρτα μάλλον, και βλέπετε αυτή τη συνέντευξη. Θυμάστε την εκπομπή για του αρπετόμορφου. Ωραία. Ποια ήταν τα συγκλονιστικότερα στοιχεία που μας έδωσε αυτή η συνέντευξη. Είναι το γεγονός ότι η γλώσσα τους πλησιάζει στα ερπετιανιά, ας το πούμε έτσι, τα οποία κοινώ είναι κάτι τέτοιο, τα οποία μας λέει ότι είναι σε υποσυχνότητες και αν τα ακούγατε σε, στις συχνότητες που μιλάτε εσείς, θα σας είχαν σπάσει τα τύμπανα. Αυτό είναι our three, with flowers around. Όμω, πρώτη επαφή με τα βίντεο μου, θυμάστε κάπου που υπάρχουν οι σάλπικε του χάους και όπου όταν παίζουν οι σάλπικες του χάους ακούγονται κάποιες άναρθρες καραβιές, ουρλιαχτά και οτιδήποτε άλλο στο βάθος. Το κάνω τους ήχους τα λοιπά γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή το βίντεο, ξέρετε. Μένα το στούντιό μου ακόμα χτίζεται, είναι στο Hollywood, στη Σάντα Μπάρμπαρα, στην Αγία Βαρβάρα εδώ στο Εγγάλιο όχι στην Μπάρμπαρα την <coughs> όπου κάποιοι λένε ότι αυτή η μη είναι από ερπετόμορφους που είναι στα δάση και τέτοια πράγματα και κάνουν κάποιες μεταξύ τους επικοινωνίες. Μία εκπομπή που έχουμε κάνει γι' αυτό. Κάπου εκεί, στα δάση και με το κακό κτλ, εμφανίζεται ένα περίεργο τέρας, το οποίο είναι και στη μυθολογία των Ινδιάνων, δηλαδή ουσιαστικά των ανθρώπων από τη Μαγνησία δηλαδή από το Βόλο που πήγανε στις ΗΠΑ και τους λέγανε Ερυθρόδερμους και τους ονοματίσανε Ινδιάνους, έτσι, γιατί ο Χριστόφορος Κολόμβος που ήταν από τη Χίο νόμιζε ότι έφτασε στις Ινδίες, στας Ινδίας. Οπότε και για το Γουιτίκο έχουμε κάνει μια εκπομπή και ξαφνικά πάμε για τους Ινδιάνους, οι οποίοι Ινδιάνοι αυτοί είχαν για κακό πνεύμα το Γουιτίκο, το οποίο το Γουιτίκο είναι κάτι σαν που σου φέρνει το κακό, το οποίο είναι αυτό που ακούγεται από τις σάλπιγγες του χάου όπου με, μεταξύ του, της μίας άλπηγας και της άλλης ακούγεται ένα ου, 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 το, οποίο πάμε στη συνέντευξη για τους ερπετόμορφους άλλη εκπομπή στην οποία στον Ιων λέει η Λακέρτα και ότι ξέρεις κάτι αν μιλάγαμε στην ίδια ένταση με εσένα θα σπάγαν τα τύμπανα εντάξει το τελειώσαμε αυτό Άρα, τρεις εκπομπές το έχουμε αναλύσει αυτό το κομματάκι πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι αυτό που είπε ήταν η τηλεπάθεια. Και αν θυμάστε, ε, με τον άνθρωπο μιλούσε με τηλεπάθεια. Εγώ για τηλεπάθεια δεν γουστάρω να κάνω θέματα. Έχω τι δικέ μου απόψει, αλλά δεν είμαι ε, αυτό. Λίγησε. Λίγησε έτσι. Don't do it, φέδον, που έλεγε και ο, ο Κέλλερ κτλ. Αλλά κάποια στιγμή εκεί πέρα μέσα γεννάει και λέει ότι ζούμε χιλιάδες χρόνια κτλ. Και, και ότι είμαστε ανάμεσά μας Πάλι η εκπομπή για του Ερπετόμορφους Ποια ήταν η ηγέτης των Ερπετόμορφων στη γη η οποία μας έφυγε μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας όπου δυνητικά και από τον Ντέβι Τάικ θεωρείται ότι ήταν η ηγέτηδα των Ερπετόμορφων. Κάποια στιγμή έπρεπε να λύσει κάποιες συμφωνίες μάλλον να, ε, πώς το λένε, να κάνει κάποιες συμφωνίες σαν επικυριάρχο μεταξύ τη λευκή και τη μαύρη αδελφότητα αυτή από πάνω, από πάνω, η ερπετόμορφη και με την έρευνα σα και από πάνω, με τα όργανα τα οποία είναι τα περισσότερα από αυτά μασονοκρατούμενα. Είναι δύσκολη η εκπομπή. Ξέρω θα την ξαναδείτε, είναι δύσκολη η εκπομπή. Λοιπόν, κάποια στιγμή ένα από αυτά τα όργανα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σα πω γιατί χτυπήσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αυτό το ατέρμονο ε, συνοθήλευμα κρατών τη Λατινική Αμερική, Πέρα από μια συνάντηση εμπορική, δεν έχει κάποιο άλλο ε, τέτοιο όργανο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική προσπάθησαν κάποια στιγμή να κάνουν με τον Καναδά και τον Μεξικό κάτι άλλο, δεν το κάναν ποτέ. Οι χώρε Καραβα, Κα, Καραϊβική και όλα αυτά το λωρίδα <coughs> από τα άλλα κράτη δεν κάναν τίποτα. Κάποια στιγμή προσπάθησαν κάποιε χώρε στην Ασία να κάνουν κάποιε ενώσει. Πάλι δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Προσπάθησαν οι χώρε τη Αφρική να κάνουν κάτι πέρα από το Euro African, το οποίο είναι παλιέ σαν τη δεν το κάνανε ποτέ. Οπότε η μόνη οργανωμένη κοινοχρημοσύνη εντό εισαγωγικών, ψευδή κοινοχρημοσύνη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην οποία περνάνε κάποιε διεκτήβε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μεταξύ του διπόλου Αμερική και Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι the final frontier, για να μην γίνει το collapse. Η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι στον καιρό του, του χάου, α το πούμε έτσι. Θα δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, χτύπησε η ΕΕ την πόρτα της Αγγλίας, η οποία η Αγγλία κάποια στιγμή προλαμβάνοντας το μέλλον η Βασίλισσα Ελισάβετ ουσιαστικά απέτησε με τον τρόπο της να φύγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έγινε πολύ εύκολο γιατί ουδέποτε δέχτηκε το κοινό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EQ ήταν τότε, τώρα το ευρώ, τα τελευταία 20 χρόνια, οπότε ξαφνικά σε διοικητικό επίπεδο των εισαγωγικών έφυγε, αλλά ουδέποτε δεν έφυγε σε επίπεδο τελωνιακό, γιατί ακόμα έχουμε θέματα και αυτά, και επίσης στο κοινό transit που, που, γίνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στιγμή έπρεπε να διευθετήσει και το θέμα της διατροφής. Στο οποίο θέμα της διατροφής από πάνω υπάρχουν δύο μεγάλοι οργανισμοί και αυτοί τεκτονικοί, ο WHO, ο World Health Organization, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και το FAO, το Food and Agriculture organization, δηλαδή τρόφιμα και γεωργία, οργανισμός τροφίμων και γεωργίας. Το ένα εδρεύει στη Ρώμη και το άλλο το χου εδρεύει νομίζω στη Νέα Υόρκη όπου κάποια στιγμή αντιπρόεδρος ήταν ο Φαούτσι. Αυτό που ήθελε να το διώξει από τις Ενωμένες Πρωτήσεις Αμερικής, ο Ντόναλτ Τραμπ. Πάμε πάλι, Ντόναλτ Τραμπ. Ποιος? Ο Τραμπ. Τι κάνουμε, Τραμπ. Λοιπόν, στα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια στιγμή και στα στις προξήματα από τους έρπετ το 1997 στις 15 Μαΐου που σας είπα και στη χθεσινή εκπομπή ονοματίζονται κάποια τρόφιμα ως POP ε, περιοχή ονομασίας προέλευσης αγγούρια καλλιβιώτικα πατάτες ναυροκοπείο και τα τα έτσι χάσαμε πάρα πολλά προϊόντα έτσι πήγαν να μας φάνε τη φέτα έτσι πήγαν να μας φάνε το τζατζίκι από εδώ από εκεί και τα αυτό ήταν μια μικρή βοήθεια σε μικρούς παραγωγούς που κάνουν copy-paste. Ήρθε ένας δανός στην, στην Ελλάδα. Να σας το πω πολύ απλά. Ήρθαν δανείοι αγροκτήμονες όταν παντρεύτηκε η Άννα Μαρία. Είδαν τη φέτα τελικά, και πήγαν στη Δανία και φτιάξαν φέτα. Να και τα κακά του γάμου του Κωνσταντίνου με την Άννα Μαρία. και όταν έγινε αυτό το κομμάτι, ε, κυρίε και κύριοι, κάποια στιγμή χάσαμε χιλιάδες προϊόντα μας τα οποία δεν ονοματίστηκαν πλέον, πλέον περιορισμένε ονομασίες προέλευσης, περιοχή ονομασίες προέλευσης. Και πήγαμε να χάσουμε και σταφυλιών κτλ. Μέσα κυπούστηκα πέρασε ότι ξέρει κάτι, μπορούμε να τρώμε και σκουλίκια. Μπορούμε να τρώμε έντομα, μπορούμε να τρώμε το ένα, μπορούμε να τρώμε το άλλο. Μια εταιρεία φάντασμα τεκτονική, SAS, Food Pitch, είπε για το κρίκετ. Το κρίκετ, όχι το, το άθλημα, το κρίκετ, είναι ουσιαστικά ο γρίλο, το οποίο τον αλέθουν, το γρίλο, και το κάνουν αλεύρι. Το αλεύρι, αν το βάλετε κάτω, το αλεύρι, αν το βάλετε κάτω, είναι η πηγή περίπου του 75% των μαγειρεμένων προϊόντων Πέρα από τα αυτογενή. Αυτογενή είναι δηλαδή, να πάρεις μια μπριζόλα και όπως είναι μπαπ να την ψήσεις. Οτιδήποτε άλλο είναι ξέρω εγώ πίτες, ε, ξέρω εγώ γλυκά κτλ. Έχουν μέσα το αλεύρι. Λοιπόν, που έχουμε μιλήσει και παλιότερα κτλ. Κάνουμε εδώ πέρα ένα αστερίσκο και πάμε γύρω στο 1944-1945. Κατά το έτος 1944-1945... Ε, αρχίζουν και μπαίνουν τα standards σχετικά με τη διατροφή. Γιατί μπαίνουν τα standards σχετικά με τη διατροφή, διότι είμαστε σε μια ίδια κατάσταση όπω είναι τώρα ο πλανήτη. Τότε είναι ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τελειώνει και υπάρχουν εκατομμύρια απώλειε, δεν υπάρχουν αγρότε να κάνουν τα χωράφια, να βγάλουν προϊόντα για να φάει ο κόσμο. Υπάρχει πείνα, δυστυχία. Υπάρχει η Ούνδρα που ήρθε και εδώ πέρα στην Ελλάδα με την τεκτονική χειραψία για σύμβολο κτλ. Και τότε αρχίζουν και εμφανίζονται κάποιε μελέτε. Οι οποίε μελέτε αυτέ πετάνε δύο μεγάλε λέξει. Η μία είναι η γλουτένη και η άλλη είναι η κυλιοκάκι. Έτσι. Το κυλιοκάκι είναι ένα αυτοάνωσο και η γλουτένη είναι μια ουσία η οποία υπάρχει στο αλεύρι και στα παράγωγα ψωμιού. Πάμε, αυτά είναι το 1945, έτσι. Πάμε λίγο στο 1922. 22 με 25, κάπου εκεί, το έχω μέσα στην Ενωπέα Τραπώ με ένα προδοτικό φεκ σταματάτε πλέον και απαγορεύεται η ζέα, το αλεύρι ζέας όχι το ντάνκελ, ντίνκελ, ντούγκελ όπως τα λένε τα λοιπά, το τρίκλωνο, τετράκλωνο τα λοιπά, η ζέα με ένα περίεργο τρόπο σου λέει σταματάτε να την αναπαράγετε διότι είναι ικανή μόνο για να θρέψει τα ζώα. Προσέξτε τα ζώα να τραφούν με ζέα και εμείς να τρώμε μετά τα ζώα. Αλλά ο κατευθείαν ο άνθρωπο όχι. Σαν να μα λέει ο Μυρμίγκο ο Αντ, όσοι έχετε προλάβει το πολύ ωραίο κόμικ αυτό, δείξτε το στα παιδιά σα, έτσι, αν και τα έχουν καταβάσει όλα, να φάει το Μυρμίγκο και εμεί μετά να φάμε το ε, μυρμήγκοφάγο Τρώγεται στη Γουιάννα, την παππού Νέα Γουινιά και στη Γουιάννα, τρώγεται. Αλλά να μην φάμε τα μυρμήγκια, γιατί τα μυρμήγκια είναι τοξικά, αλλά ο μυρμικοφάγο δεν είναι τοξικό. Άρα, η ζέα που έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Γρηγορίου, το Μιχάλη, ε, Θεός Χωρέστον, τα λοιπά, απαγορεύεται. Ο Μιχάλης μας έφερε πάντοτε στις εκδηλώσεις κάποια μπισκοτάκια τα οποία ήταν πάρα πολύ ωραία, τα οποία ήταν αποζέα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η διατροφή, λένε κάποιοι ότι είναι γερμανικό, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο. Κάνουμε ένα βήμα, 1945 εμφανίζεται κοιλιοκάκι και γλουτένι. Με το κοιλιοκάκι, κυρίε και κύριοι, εμφανίστηκε η μεγάλη παλέτα των αυτοάνωσων. Δηλαδή, Παραδείγματο χάρη, τι έχει εσύ, Πιτσαπυρδουλία. Είναι από τον Πιτσαπύρδουλα ή Πιτσαπυρδαλίδε. Λοιπόν, τι, οτιδήποτε δεν μπορεί να καταγραφεί σε μια ασθένεια κλπ. θεωρείται ότι είναι αυτοάνωση. Και υπάρχουν 14-15.000 αυτοάνωσα, μιλάμε ό,τι του φανεί, του λέει Ένα φίλο μου γιατρό, πριν από αρκετό καιρό, μου είπε ότι τα αυτοάνωσα είναι οι παρενέργειε των φαρμάκων που δεν μπορούν να προσδιοριστούν ω παρενέργεια και παρουσιάζονται ω αυτοάνωσα Επειδή όμω πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν λάβει φάρμακα, αλλά αποκτούν ξαφνικά αυτοάνωσα, μπαίνει και ο όρο τη ψυχολογική γέννηση κάποιων αυτοάνωσων. Ψυχολογικό πονοκέφαλο. Ε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Για παράδειγμα λέω. Τέλο πάντων, αυτό με το κοιλιοκάκι και με τη γλουτένη, εκεί το 45 αρχίζει και εμφανίζεται. Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Ρε, στην αρχαιότητα δεν είχανε γλουτένη, δεν υπήρχε αλλεργία στον άνθρωπο. Ξέρετε ότι με την μπορεί να σκοτώσει. Επίσης, παράλληλα με όλα αυτά, μπαίνει και κάτι άλλο που λέγεται λακτόζου, ή πώς λέγεται αυτό τα λοιπά, η οποία είναι στο γάλα. Δυσνεξία. Στο γάλα, δυσνεξία στο αλεύρι. Καλά, έχω ακούσει πάρα πολλέ αυτό αλλεργία στο λάτεξ για τα προφυλακτικά κτλ. κτλ. Γινόμαστε μπαίνουν σε μια κοινωνία στην οποία εμεί καθοδηγούμαστε και δεν είναι το θέμα ότι τι τρώμε, δεν είναι το θέμα τι κανόνε μα βάζουν, ποιοι άραγε, του λέμε προηγουμένω, χου, φάου κτλ. Να φάμε. Πάρα πολλοί ανθρωπολόγοι έχουν πάει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχουν πάει, α πούμε, στην Παππούα Νέο ναι, Γουινέα, που όταν σκότωνε ο ένα τον άλλον, του άνοιγε το κεφάλι και το έτρωγε τον εγκέφαλο, και έτσι βγήκε η, η, εγκεφαλοπάθεια. Αλλά αυτό είχε να γίνει από το 1935, και αυτό έσκασε το 1995. 60 χρόνια δηλαδή είχε εγκεφαλοπάθεια, ο άλλο και κάποια στιγμή το σκέφτηκε για να το πετάξει. Αλλά έπρεπε να μπουν κανόνε. Να μπουν ειδικά άλευρα με ε, ε1, ε2, ε3 μου πετά το ε120 το καρμινίνι το έχουμε πει που είναι με το συγκεκριμένο το, το σκαθαράκι που το βάζετε κυρίε εδώ που το βάζουμε εδώ που το βάζουμε εκεί που τρώμε κοκακόλες αυτά που χρωματική είναι το ε120 κτλ, τα κτλ. και, τα λοιπά, και τα πέρα από το γεγονό ότι στην αρχαιότητα είχαν πολύ ωραία διατροφή και δεν πάθανε κανένα τίποτα αρχίζουμε και λέμε κοιλιοκάκι, γλουτένι, λακτώζι, το ένα, το άλλο, τα λοιπά. Ρε παιδί μου να προστατευτεί ο κόσμος. Να προστατευτεί ο κόσμος γιατί Ξέρετε πώ δημιουργήθηκε αυτή η δυσνεξία και αυτή η, λένε, η αλλεργία που λέγεται κοιλιοκάκι. Γιατί πολύ απλά μα μολύνανε με τα τρόφιμα τα οποία τα τροποποιήσανε γεννητικώ και μετά πλέον δεν αντέχουμε. Έστω ότι έχουμε ένα στομάχι το οποίο αντέχει αλφα ποσότητα. Εμένα από το δικό μου το στομάχι αντέχει πολύ περισσότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει έστω αλφα ποσότητα. Τι γίνεται κυρίε και κύριοι. Σου λέω ότι πλέον για να μην έχει πρόβλημα με το αλεύρι το, να σου προκαλείται η κοιλιοκάκι. Και γλουτένη θα πάρει αλεύρια από αλευροσκόλικε και από κρίκετ και οτιδήποτε άλλο, τα οποία όμω για 14 στάθμε είναι ποινικό κολάσιμα όσον αφορά την αλλεργία. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει αλλεργία στην κύριο Κάκη, αλλά να έχει αλλεργία στο ψάρι. Υπάρχουν τα ψαράλευρα, παραδείγματο χάρη, άλευρα. Αφού γίνεται αυτό το κομματάκι, κυρίε και κύριοι, η γυναίκα σου λέει μην αγχώνεστε, θα τα εξετάσουμε και θα κάνουμε σημάνσει. Μου ζητήσατε να σα πω. Ποιε θα είναι οι σημάνσει αυτέ οι οποίε θα μπαίνουν στα τρόφιμα. Καταρχήν, κάντε το εξή. Ψάξτε τη Δευτέρα που θα πάτε στο σούπερ μάρκετ τα, προϊόντα, τα συστατικά των προϊόντων και αν βρείτε κάπου αλεύρι cricket, CRI, έτσι cricket, όχι cricket στα, στα, ελληνικά, να ξέρετε ότι είναι τριζονάκι Είναι αλευροτριζονάκι Τσικου, 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 τσικου. Λοιπόν, αυτέ τις ιδιότητες που έχει το αλεύρι από το κρίκετ και από το αλεύρι σκόλικε, όπως λένε οι ειδικοί, και εδώ πέρα μέσα έχω αρκετούς που είναι, πώς το λένε, επιστήμονες τροφίμων κτλ. Ενισχύουν αυτή την αυτοανουσία, το πούμε έτσι, αυτό το αυτοάνωσο τη Κυλιοκάκη κατά 10, 10 φορέ παραπάνω. Δηλαδή, αν υπάρχει μια περίπτωση στι 1000 τρώγοντα αυτέ τι μαλακέ που τρώμε τα junk food, να πάθει Κυριοκάκη, με αυτά που μπαίνουν τώρα μέσα, είναι χίλιε φορέ ε, περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχει σήμανση. Το ωραίο τη υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει σήμανση και στο εξωτερικό. Και στο Βέλγιο δεν υπάρχει σήμανση. Και στην Ολλανδία δεν υπάρχει σήμανση. Και στη Γαλλία. Ευτυχώ που κάποια παιδιά από τη Γαλλία, από την Ολλανδία, από το Βέλγιο μπήκαν μέσα και είπαν πράγματι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει σήμανση. Φανταστείτε ότι την σοκολάτα με το μυρμήγκι που σα είπα χθε, στην καλερίδα Λαφαγέτ δεν υπάρχει ένδειξη πάνω ότι έχει μυρμήγκι, αλλά έχει μια ζωγραφιά ενό μυρμήγκιου. Και εγώ σου λέω το εξή: Τα παιδάκια είμαστε συνηθισμένοι να του δίνουμε μπαρίτσε με σοκολάτα που έχουν πάνω ζωάκια, ελέφαντα, πιγκουίνο, τίγρη κτλ. Νομίζετε ότι το παιδί θα το καταλάβει, αν του δώσετε μια σοκολάτα η οποία έχει μια ζωγραφιά ένα μυρμήγκι, και μετά φάει τη σοκολάτα, λοιπόν. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και αρχίζει ο κόσμο μα και μπαίνει σε μια λογική ότι θα εξαφανιστεί κοιλιοκάκι. Αν εξαφανιζόταν κοιλιοκάκι, αν υπήρχε ένα χάπι, τα λοιπά, θα το έχουν κρύψει. Δεν υπάρχει, άρα είναι θέμα διατροφή. Η γλουτένη και αυτά. Όμω, η ζεά που δεν έχει γλουτένη και η ζεά που δεν προκαλεί κοιλιοκάκι και στην Ελλάδα, αφήσει στον κόσμο, έχει με απόφαση του Βενιζέλου απαγορευτεί. Όταν ρωτά γιατί, γιατί κλάνε το γάτι. Έτσι λοιπόν, το γάλα όπου ο Γρηγόριο, ο Μιχάλης έλεγε ότι είναι πίον. Επεξεργασία πίοντο. Έτσι. Και αυτό έλεγε να μην τρώτε καθόλου. Είναι από αγελάδε, οι οποίε αγελάδε αυτή τη στιγμή έχουν τι εξή καταστάσει. Υπάρχουν αγελάδε που του γίνεται εγχείρηση και έχουν ανοιχτό στο μάχη για να βάζει το χέρι μέσα ο άλλο να βγάζει τα σκουπίδια. Ναι! Για να γεννάνε γάλα και μετά από 5.000 λίτρα γάλακτο τι φάζουν. Υπάρχουν που τρώνε γενικώ τροποποιημένα πράγματα, άρα τρώνε γενικώ τροποποιημένα, δημιουργούνται γενικώ τροποποιημένα, του κάνουν ορμόνε κτλ, κτλ. Και το γάλα που προκύπτει αυτά δεν είναι καθαρό γάλα. Και παρόλο που ο Παστέρ βρήκε την παστερίωση, η οποία την παστερίωση την κάνανε αλλιώ στην αρχαιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Παστέρ βρήκε την παστερίωση, ε, δεν γλιτώνουμε τίποτα. Γι' αυτό και ήταν μια από τι απαγορευτικέ οδηγίε του Μιχάλη, μην πίνει γάλα. Ειδικότερα προσέξτε ότι το τελευταίο καιρό έχουν εξαφανιστεί τα προϊόντα τα κανονικά γαλακτό και εμφανίζονται τα προϊόντα που έχουν την ένδειξη light. Δεν θα πω την εταιρεία, απλώ στα, στα ε, καφεδάκια, αυτά στα δισκάκια για γάλα που είναι για καφέδε, δεν υπάρχει το κανονικό και υπάρχει το light. Άλλο μεγάλο θέμα για τα light που θα το πούμε μια άλλη φορά. Άρα ουσιαστικά κυρίε και κύριοι, οδηγούμαστε σε μια κοινωνία στην οποία το γάλα είναι τροποποιημένο, τα αλεύρια ε, μάλλον θα προκαλούν περισσότερο κλειοκάκι και Ένα φίλο Ένας φίλος μου, μου είπε χθε για τις ακρίδες, όταν τις πιέσει λέει βγαίνει κάτι σαν τρίχα που είναι σαν σκουλί και Ναι, είναι ζωήφια που ζουν πάνω στα ζωήφια και τα λοιπά Οτιδήποτε είναι γλάσο διάφανε τα είναι αγαγάβι πως λέγεται αυτά τα λοιπά, η οποία τα σκουλήκια και αυτά πάνε full μέσα, θα μου πεις και το μέλι προέρχεται από έντομα, ναι αλλά δεν έχουν φάει ποτέ μια μέλισσα ή μια σφίγγα, Τρώμε αυτό το δημιούργημα το οποίο δημιουργείται από αυτές, αυτά τα μικρά πλάσματα τα οποία είναι και νομοθετικώ προστατευμένα. Αν σκοτώσει μέλισσα, τουλάχιστον παλιότερα, ίσχυε δύο μήνε φυλάκιση, θεωρείται ω ωφέλιμο ζώο. Τώρα, αν το πάμε στο θρησκευτικό κομμάτι, που εγώ δεν κάνω θρησκευτικέ εκπομπέ, αυτά τα έντομα θεωρούνται βληγδερά. Δεν κάνει να τα φάτε. Και μάλιστα, όποιο φάει από αυτά τα έντομα, δεν κάνει να κοινωνήσει για 7 χρόνια. Συμπεριλαμβάνονται ακρίδε, σκουλίκια κτλ. Τώρα, σα έβαλα όλο αυτό το κομμάτι και σα είπα χθε και ποια ενδεικτικά έρχονται να γίνουν τα νούμερο 1 πρώτε ύλε, δηλαδή να πηγαίνει εκεί πέρα μέσα, πρώτε ύλε, για να γίνουν φαγόσιμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, όχι για όλο τον κόσμο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδειξε χθε ο, ο, ο Τόνι ο Σφίγκο, πώ λέγεται, Σφίνο τα λοιπά. Κάπου ήταν στην Ταϊλάδη, σκορπιού, κατσαρίδε, το ένα, το άλλο τα λοιπά, που του έχουν ψημένου. Όντω τα έχω δει αυτά τα πράγματα. Και στο Βιετράμ που είπαν άλλοι και αυτά, τα έχω δει αυτά τα πράγματα και τα τρώνε και θεωρούνται μεζέδε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, μα λένε τι προνύφε των μαύρων μηγών για τα, από τα σκουπίδια. Αυτέ που τις λέμε, λέμε αλογόμυγε, Τα σκουλικάκια που είναι τα μωρά του, τα αλέθουμε, τα κάνουμε αλεύρι, τα αλέθουμε και τα κάνουμε αλεύρι και κυρίε και κύριοι, και μετά τα πετάμε μέσα σε μια ποσότητα άλλη αλεύριου, ή είναι τόσο πολύ, και μετά φτιάχνουμε πίτε με αλεύρι εντόμων, κατσαρίδε, σκορπιού, σκουλίκια, τριζόνια, το αλογάκι τη Παναγία, αυτά τα λοιπά. Τι να σα πω, χιλιάδε, έτσι, λουκούστα, Πουρπούστα, κάτι μαλακέ στα λατινικά τα λοιπά, ό,τι του φανεί το λέω στο φανεί. Το ο των αλευριών, δηλαδή όπω είναι το αλεύρι, ξανά βγαίνει και ένα γρήλο από μέσα, σου λέει Α, κάτω και αυτόν αλεύρι για να κάνουμε αυτά. Σιχαμάρα και Άγιο ο Θεό. Σκατά με φράουλε. Και είμαστε σε μια κοινωνία που λέει Γιατί το κάνουμε αυτό, Γιατί υπάρχουν λέει, δισεκατομμύρια έντομα, όντω, ε, τα οποία λέει θα καταφέρουν να θρέψουν τον κόσμο. Δεν το έχει πει ποτέ κανένα. Και δεν υπάρχουν κοιλάδε να μαζευτούν. Όμως, εδώ μπαίνει ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε πει σε κάποια κομπή και είναι ευκαιρία να το μάθουμε ποιος είναι ο ιδρυτής της Microsoft είναι ο Bill Gates. Βασίλης Gates. Έτσι. Λοιπόν μην το πείτε θύρα, γιατί θύρα είναι όσοι δεν σέβονται εσάς. Νομίζω ότι όταν το λέμε με ένα συνθηματικό είναι... Έλα μαλακά σου πούμε, μια μαλακία στην πόση συνθηματικά με την καταλάβει. Είναι ο Donald Trump και ο Bill Gates. Ο Bill Gates Κάποια στιγμή ο άνθρωπο έχει πολλά δισεκατομμύρια. Μπορεί να τα ξοδέψει όπω θέλει. Μπορεί να πάρει, παραδείγματο μου τον Ολυμπιακό, να του πάρει 50 παίκτε από 50 εκατομμύρια το καθένα, να ξοδέψει 2,5 δισεκατομμύρια και ο Ολυμπιακό να συνεχίζει πούμε, να χάνει στην Ευρώπη. Λέω ένα παράδειγμα. Μπορεί να πάρει τον μπάσκετ που είναι 10 παίκτε, να πάρει 10, ξέρω τον Αντεντοκούμπο, τον Αντεντοπούλο και τέτοια πράγματα λοιπά, και να πάρει το πρωτάθλημα τη Ευρώπη που πάει να το πάρει ούτω ή έτσι. Ο Βιλγκίτ όμω έγινε αγελαδάρη. Έτσι έγινε αυτούς που είναι στις φάρμες πάνω στο άλογο Μπροκ Μπακ Μάουτεν πως λέγονται μαλακοί αυτοί που πηδήχτηκαν μέσα στη σκηνή οι δύο καμπόιδες Πονάνε ωραία τα παλικάρια, δεν πονάνε κτλ. Ο Μπιλ Γκέιτ έχει γίνει ο μεγαλύτερο γεωκτήμονα γη στι ΗΠΑ. Δεν έχει δει κανένα τι εκτρέφει. Και κάποιοι λένε, και αυτό είναι μέλη να το δούμε στο μέλλον, ότι φτιάχνει κλειστά ερμητήρια, στο το πούμε έτσι, τα οποία μέσα υπάρχουν φύλλα, φτερά, λουλούδια, οτιδήποτε άλλο. Και εκεί πέρα μέσα θρέφει σκουλικάκια. Τα, οποία, τα σκουλικάκια αυτά Θα τεινάζουν μετά τα λουλούδια. Και θα βγαίνουν αυτά και πολύ πιθανό να κόβουν τα λούδια και που να πουνά στι ΗΠΑ πάρε ένα τριαντάφυλλο αγάπη μου για τι 14 Φεβρουαρίου να είμαι μια ντάλια μαγαδασκάρη πάνω σκάρη που μου ε, τα Ένα λίλιουμ μαγαδασκάρη. Και από εκεί και πέρα παράλληλα έχουμε βγάλει 38 ξέρω, γραμμάρια σκουλίκη κατέλιου. Είναι το, το ειδικό το, λοιπόν, το οποίο το αλέθουμε και κάνουμε το αλεύρι το Bill, Bill, Bill Gates. Έτσι, από το Bill, Bill και από το Bill Gates. Bill, Bill. Λοιπόν, το οποίο με αυτό φτιάχνουμε πάρα πολύ ωραία ε, cupcakes, τα οποία τα cupcakes τα πάμε στους γάμους και ξαφνικά υπάρχει μια αλυσίδα που ξεκινάνε Αγαπώ κάποια τη κάνω ένα λουλούδι για τι 14 Φεβρουαρίου. Σα ευχαριστώ, αγάπη μου, να παντρευτούμε του χρόνου. Και στο γάμο έρχονται τα προϊόντα που τα μαζί με το λουλούδι, που είναι τα αλεύρια που φτιάξαν το cupcakes, τα οποία τα τρώνε όλοι αυτοί οι φίλοι που είναι καλεσμένοι και παθαίνουν κυλιοκάκι και δυσνεξία στη σκατίνη και στη γλουτένη. Τα οποία ξεκινάνε με ξυσίματα με αυτά, με αυτά, με πτώση μαλλιών, με τρέμουλα, με οτιδήποτε άλλο. Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει κάποιος, λέει, ε, πώς το λένε, ε, άλλαξε, το λένε, σακάκι, λέει, ο, ο, ο ανάπηρος, τα λοιπά, και το εξηγεί ότι αν, επειδή δεν έχεις πει σωστά πως αν είσαι αριστερός ή δεξής όσον ε, όσο αφορά το στήσιμο, όταν είσαι όρθιος νόμα, του πέος, για να φτιάξει το το ρούχο θα έχει αυτά τα τρέμολα. Δηλαδή κάποιοι ε, αποκτούν τρέμολο, πάρκισον, άνια, οτιδήποτε άλλο κλπ. Από αυτά τα πράγματα τα προϊόντα. Στην κιλιοκάκη ακόμα και στην στη γλουτένη, χώνουν αβέρτα κουβέρτα. Και αν πάθει αλτσχάιμερ στα 90, είναι επειδή έτρωγε αυτά τα οποία είχα μέσα σκουλικά και στου κατέλειου. Ο Bill Gates λοιπόν φτιάχνει τα έντομα. Ωραία. Ποιο το συναγωνίζεται σε αγορέ ε, εκτάσεων στι ΗΠΑ, ο Μπέζο, όχι ο Γιάννης ο Μπέζος, ο, Τζε, ο Τζεφ Μπέζος και ο Ράιον ε, Γιέλον Μάσκ. Αυτοί θα ψάξουν να αρχίσουν να βρίσκουν ας πούμε τα σκουλεκαντέρες. The σκουλεκαντερέισον έτσι, τα οποία, τα οποία, θα φτιάχνουν τα αλεύρια, σε λίγο θα έχουμε σοκολάτα σκουλεκάτι και τέτοια πράγματα σε έλεγα προ Και το 2012 στη Μέτακον εδώ πέρα παρακάτω στη Λέσβο τελ. Έλεγα το εξή ότι το 2030, 20 χρόνια από τότε, 2012, Πλησιάζουμε, έχουν περάσει 10 χρόνια και πάμε, 11 χρόνια και πάμε Προ το τέλο, θα δείτε ότι η σοκολάτα θα έχει φτάσει στα ύψη. Και όντω φτάνει στα ύψη, και η οποία στα ύψη αυτά φταίει γιατί στην κάνα που βγάζει το κακαόδεντρο που είναι η πηγή για την σοκολάτα, ένα σκουλικάκι πήγε και έφαγε όλα τα δέντρα. Και σε λίγο θα μα λείπει στο σκ... η πρώτη ύλη τη σοκολάτα. Αλλά σου λέει, Αφού έχω το σκουλικάκι που έφαγε τη σοκολάτα, να σου κάνω αλεύρι το σκουλικάκι να φά σοκολάτα. Και γενικώ είμαστε σε μια κοινωνία η οποία αρχίζει πλέον να στρέφεται το τρόφιμο στα σκουλικάκια. Δεν χρειάζεται να έχεις ξέρω εγώ, μπανάνες, δεν χρειάζεται να έχεις ε, καρπούζια κτλ. Έχει Έχεις οτιδήποτε και γλάσο και γλυκά από εντομάκια και τρόφιμο από εντομάκια και ψωμί από εντομάκια. Σε λίγο θα έχουμε και νερό από κόπρανα που το κάνει πάλι ο Bill Gates, έτσι, καθαρό, μάικρον, 164 μάικρον που λέει και διαφήμιση αυτή, το Imperial και αυτά. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε μια κοινωνία στην οποία τρώμε νερό από σκατά, τρώμε σκατά, τρώμε έντομα, τρώμε το ένα, τρώμε το άλλο και ξέρετε κάτι, δεν μπορεί και κανένα να σε αφισβητήσει γιατί αυτά είναι περασμένα από διρεκτίβε. Σα διάβασα τον νόμο και σας έλεγα το 2021 αυτό, το 2023 αυτό, θα γίνει αυτό, εξετάζουμε το ένα, το άλλο, το άλλο. Και μέχρι στιγμή είμαι σίγουρο ότι το μεγάλο ερώτημα είναι το εξή. Γιατί το κάνουν αυτό. Και Μέχρι στιγμή έχουμε πει έναν υποψήφιο, το πούμε, ή μάλλον τρει: τον Bezos, τον Gates και τον Lion Elon Musk, οι οποίοι αγοράζουν χτήματα και σου λέει αφού κάθονται που κάθονται να του βάλω εντομάκια για να τα φάει ο κόσμο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, γιατί στην Αμερική ακόμα δεν έχει ακουστεί τίποτα, γιατί δεν υπάρχει μια ενωμένη ε, σύνδεση κρατών, ούτε στην Αφρική, ούτε στη Λατινική Αμερική, ούτε στην Οκεανία, ούτε στην Ασία. Είναι στην Ευρώπη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε στην Ευρώπη Εκεί που ο Ριχάδο είπε: Ρίξτε του όλου μέσα. Και οι γηγενεί είναι λιγότερο από 300 εκατομμύρια πλέον και έχουν πάρει 150 εκατομμύρια <coughs> από όλο τον άλλο κόσμο, τα λοιπά. Η τροφή είναι πλούσια σε σχέση με τα άλλα κράτη, τα λοιπά. Και σου λέει: Γιατί του αλλάζουμε την τροφή αυτού του ανθρώπου. Γιατί πρώτον. Πρέπει να αρχίσουν να συνηθίζουν να τρώνε αυτά τα πράγματα γιατί η αλυσίδα διατρέχει και οπότε θα βγάζουν λεφτά αυτοί που θέλουμε εμεί. Ωραία, Bill Gates. Δεύτερον, ό,τι οριοθετήσουν αυτοί όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Αφρική, Ασία, Οκεανία, θα το θεωρήσουν ω γλύκισμα, ως νούμερο ένα και θα το φάνε. Έτσι. Τα φράι πατά, πατάτε, οι τηγανιτέ πατάτε, οι οποίε ξεκίνησαν French, ποτέ του λέγονται, γαλλικέ πατάτε. Ξεκινήσαν και πήγαν στι απικιακέ χώρε, μετά πήγαν στην Ασία, στην Αφρική, οδήποτε άλλο. Το ίδιο η Coca-Cola που ξεκίνησε στις και ξαφνικά ε, μας με, με, μεταλλάσσουν τον τρόπο τροφής. Έλα όμως που εγώ κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι την κουρτίνα την κάνουν έτσι και μου λένε ένα σχέδιο το οποίο βασίζεται πάλι στη συνέντευξη της Λακέρτα. Πάμε πάλι στην αρχή. Πάμε πάλι 40 λεπτά πίσω. Στη συνέντευξη αυτή ο Ιωάννης Μάγος γυρνάει και λέει τι τρώτε η συνέντευξη υπάρχει. Τέρα papers. Τι τρώτε. Η αλήθεια είναι, λέει το ερπετόμορφο on, ότι τρώμε διάφορα. Τρώμε και ζώα, τρώμε και εσάς. Αν δεν το πιστεύετε, πηγαίνετε στο Terra Papers. Και δείτε, είναι η συνέντευξη 27 σελίδες. Τρώμε και εσάς. Αλλά, όχι όλους. είναι το 40 λεπτό της εκπομπή. Προτιμούμε τα νεαρά παιδιά. Διότι ακόμα δεν έχουν τοξικότητα και οξύνες και θεωρούνται τριφερούδια. Ξέρω, είναι πολύ δύσκολο αυτό που λέω, πολύ δύσκολο να το κατανοήσετε. Σκεφτείτε μόνο πόσα εκατομμύρια παιδιά εξαφανίζονται στις ΗΠΑ όταν το είχα πει με χλεβάσανε και οι άνθρωποι που με χλεβάσανε μετά χρησιμοποίησαν τα ίδια νούμερα, γιατί είδαν τα στατιστικά πόσα εξαφανίζονται στην Ευρώπη και πόσα εξαφανίζονται γενικώ σε όλο τον κόσμο. Ακαταγράφεται. Υπάρχουν περιοχέ οι οποίε δεν γράφουν, κατ' εκτίμηση κάνουν απογραφή και εξαφανίζονται όλα αυτά. Εκεί βασίζεται και το εμπόριο των οργάνων και, 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 και τα λοιπά. Αυτό μπλέκει λίγο με τον Ντόναλτ Τραμπ, με τον Κιουάνων, με τα παιδιά, με το αυτά που τα τρώνε από κάτω στι σύραγγε και από εδώ και από εκεί κτλ. Εμεί όμω το κομμάτι μα που πιάνουμε είναι η διατροφή μα. Και γιατί πα στου Ερπετόμορφου και λε ότι ο Ιωάννη Μάγο ρώτησε τη λακέρτα, λακέρδα όπω είναι τα λοιπά, και αυτή γύρισε και είπε ότι τρώμε εσά, αλλά όχι όλου, γιατί κάποιοι δεν είστε τόσο καλοί και σα τρώμε μόνο με ανάγκη, αλλά τρώμε τα παιδιά. Και γιατί ο Bill Gates είπε ότι το 0,2 του DNA, σα, ο, Bill Gates λέω, ο Bill Clinton εδώ στην Αθήνα δεν είναι το ίδιο και κατά διαβολική σύμπτωση είναι το 0,2 είναι ο πληθυσμό τη Ελλάδα σε σχέση με τον πλανήτη ή οι ερπετόμορφοι που είναι και εμφανίζονται στην εκπομπή, στην ταινία μάλλον, ε, όπου φοράει ο άλλο τα γυαλιά. They live, φοράει τα γυαλιά και βλέπει αυτού οι οποίοι έχουν μια άλλη μορφή πίσω από την ανθρώπινη που μοιάζει λίγο σαν εξωγήινο, λίγο σαν εσωγήινο και λίγο σαν ερπετόμορφους. Λοιπόν, και κάπου εκεί κατεβαίνουμε κάτω και βγαίνουμε στη μεγάλη ανακοίνωση ότι κυρίες και κύριοι μας αναγκάζουν να αγαπήσουμε τα τρόφιμα που έχουν βάσει τα έντομα γιατί πολύ απλά θέλουν να κάνουν το εξής. Θέλουν να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες οι δικές μας. Ένα. Να αλλάξει αν ισχύει, που ακόμα δεν έχει αποδειχθεί αν ισχύει, δεν ισχύει, το DNA των ανθρώπων αφού παίρνουν στοιχεία από το DNA που τρώνε. Άρα αν ισχύει αυτό το πράγμα θα μεταλλαχθεί ο ανθρώπινος οργανισμός σε τι άραγε, σε εντομιακό οργανισμό. Και το μεγάλο ερώτημα το μεγάλο ερώτημα είναι αν θυμάστε από το σχολείο που εκεί κατακλείζεται από Μαντέλα και Αγουητήκο Εφέ, Εφέ, τι τρώνε ακριβώς τα ερπετά. Τα ερπετά κυρίε και κύριοι, γιατί ερπετό είναι και ο κροκόδηλο, ερπετό είναι και ο αλιγάτορα, ερπετά είναι ακόμα και μικρέ σαυρούλε. Τρώνε, τρώνε έντομα. Όσο πιο μεγάλο είναι το ερπετό, τόσο πηγαίνει πιο πολύ στο flesh eater, δηλαδή στο να τρώει σάρκε, όπω παραδείγματο χάρη ο δράκο του Κομόντο στην Ινδονησία, και η οι αλιγάτρος, η κορκόδελοι κτλ. οι οποίοι αυτοί τρώνε μικρά ζώα και όχι πιο πολύ μεγάλα τα λοιπά. Εντάξει, μπορεί να φάει έναν υποπόταμο, μικρά ζώα. Άρα, κολλήστε το λίγο πάλι με τη συνέντευξη του Ιώνα με την Λακέρτα, όπου γεννάει και λέει ότι τρώμε μικρά παιδιά, μικρά για αυτού ζώα και έντομα. Επειδή εμάς δεν μπορούν να μας φάνε, γιατί έχουμε τοξικές ουσίες κτλ., Φάτε εσείς έντομα. Φάτε εσείς έντομα. Και σταδιακά, όταν αλλάξει το DNA σας και τρώτε έντομα, θα φύγουν αυτές οι τοξίνες που μας κάνουν κακό στην πέψη και θα φάμε και εσάς, το ώστε να έχουμε τρόφιμα. Κυρίε και κύριοι, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η χρησιμοποίηση των εντόμων γίνεται για να γίνει μια εργαλειοθήκη ανανεώσιμο πηγών τροφίμων για τους ερπετόμορφους σε αυτόν τον πλανήτη. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι τρελό, δεν ισχύει κτλ. κτλ. Αναλογιστείτε στο Matrix τι είναι ο κάθε άνθρωπος για τον κεντρικό υπολογιστή του σύμπαντο αυτού. Είναι μια μπαταρία την οποία την είδαμε διαζώσει αφού η, αυτή, ο σωσολίνα που βγάζει ο Νίο που υποτίθεται μας έχει σε ύπνος και συνδεσί, το ο, ο, που κάνει τα λοιπά, είναι ακριβώς όπως βγάζανε τους σωλήνες από τις εντατικές τους ανθρώπου που κολλήσανε COVID. Ο, ο, το ίδιο πράγμα. Οπότε κυρίε και κύριοι, δείτε λίγο πώ μπλέκουν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω ειλικρινά τι εντύπωση έχετε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο να σα λέει το εξή, ότι επειδή δεν μπορούμε να φάμε αυτή τη τροφή που μα δίνεται και είναι πολύ λίγη και πεινάμε και οτιδήποτε άλλο, αυτά τα στοιχεία περί Βγήκαν και με αυτή τη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσία με τι σύραγγε από κάτω από το λευκό οίκο με τα παιδιά, αλλά τελικά δεν ήταν για πείδημα, να το πούμε έτσι. ήταν για κάτι άλλο, ήταν για βρόση. Προστέριψε και βρώση κτλ. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουν αυτά τα εντομίδια, τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και 10-15 χρόνια. Ανακαλύπτω ακόμα και τώρα σε συγκεκριμένα πράγματα. Ακόμα και για χρήση υγρά, για μαντιλάκια, ξέρω για το πρόσωπο, για τα γυαλιά και οτιδήποτε άλλο. Ότι χρησιμοποιούν προϊόντα που έχουν σχέση με τα τρόφιμα. Το ε120 είναι μια χρωματική η οποία προκύπτει από το σκαθάρι. Έτσι, λοιπόν. Και γίνονται όλα αυτά και έτσι σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί αυτοί λένε ότι ο χρόνο ζωή μα είναι εκατομμύρια χρόνια. Πάλι αυτή η συνέντευξη του Ιωάννου Μάγου, σου λέει σε επόμενε 2, 3, 4, 5.000 χρόνια θα μεταλλαχθεί όλο αυτό το πράγμα και αυτέ θα γίνουν φάρμε τροφή στι οποίε θα τρώμε. Μην ξεχνάτε, κοιλιοκάκι και γλουτένι τα λοιπά, από το 1945 και μετά εμφανίζεται στην αρχαιότητα. Δεν υπήρχε κάποιο που να έχει κοιλιοκάκι, γλουτέν και οτιδήποτε άλλο. Ο Ιπποκράτη που τα κατάγραψε όλα, ο Γαλινό και αυτά δεν είπαν ποτέ τίποτα. Άρα κυρίε και κύριοι, αυτό με τα τρόφιμα, με έντομα κτλ. που περνάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γιατί τα θέλουν επικυρίαρχη. Και φροντίσαν να τα τελειώσουν προτού το βιολογικό τέλο τη ηγέτηδο των ερπετόμορφων τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Και το μεγάλο ερώτημα είναι το εξή: Ποιο είναι ο διάδοχο, Γιατί όλοι θα πείτε είναι ο Κάρολο. Ο διάδοχο στον θρόνο των Ερπετόμορφων είναι ο Will M. I. Ο Will M. I. Διότι ο Κάρολο κρατάει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία τον σώζουν από τη χλέμπα. Διότι ο Φίλιππος, ο πατέρας του Καρόλου, δεν ήταν ερπετόμορφος ενώ η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας ήταν ερπετόμορφη. Γιατί πολλά συμβαίνουν όταν εσείς και εμείς κοιμόμαστε. Ε, θα έχουμε και καινούριε εξελίξεις. Θα προκύψει γάλα από κατσαρίδα. Το έχουν ανακοινώσει. Στο οποίο δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη λακτόζη. Θα προκύψει κρέας συνθετικό. Επειδή πάρα πολλοί συζητάνε και λένε, ξέρει κάτι αυτά τα λέγανε άλλοι τα λοιπά, οφείλω να ομολογήσω ότι περί συνθετικού κρέατος ο πρώτος που μίλησε στην Ελλάδα είναι ο Γιακόπουλος Ο Γιακόπουλος περί του 2007, 2006-2007. Μετά υπήρξε ένα άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα τον συγγραφέα, στο τρίτο μάτι το 2008, για τις φάρμες. Των συνθετικών κρεάτων, πρώτο μίλησε στην Ελλάδα ο Γιακόπουλο. Αναλογιστείτε γιατί έχει εξαφανιστεί από την τηλεόραση ο Γιακόπουλο. Αναλογιστείτε μόνο γιατί έχει εξαφανιστεί. Και θα σα πω και κάτι άλλο να το ξέρετε. Τώρα πλέον υπάρχει το εκτυπωμένο κρέα, με 3D, και υπάρχει και το τεχνητό κρέα. Μεγάλο πείραμα για τη μετάλλαξη του TNE κτλ. ήταν και η σόγια. Αποφύγετε ότι υπάρχει και έχει σχέση με σόγια. Μπιστέκια σόγια, σκατά σόγια ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτό που έχω να σα πω είναι το εξή. Προφανώ δεν είναι για να μειωθεί η ενέργεια που σπαταλάτε για την τροφή στον πλανήτη, προφανώς δεν είναι για να φάνε όλοι, δεν του ενδιαφέρουν όλοι, του ενδιαφέρουν μόνο αυτοί που είναι οι σφουγκοκολάριοι των επικυρίαρχων. Ε, ο χαράρι πηδάει και δέρνει υπό τι ευλογίε του Κλάου Σκάμπ, γιατί τα βάλαμε στα σχολεία μας, τα βάλαμε το ένα, το βάλαμε το άλλο και πλέον έρχεται η μεγάλη καταστροφή η οποία μεγάλη καταστροφή πλέον θα είναι η αλλαγή του DNA και δεν είναι μόνο αυτό αναλογιστείτε με την αλλαγή του DNA ότι αρχίζουν και έρχονται και εμβόλια τα οποία με το πρόσχημα της ακ ακίδας θα αλλάζουν και αυτά το DNA άρα DNA από τροφή DNA από εμβόλια DNA μαζί θα αλλάξουμε το ανθρώπινο DNA ο άνθρωπος, ο Homo sapiens, πλέον θα εξαφανιστεί. Και πολύ ωραίο και πολύ ηρωνικό είναι το γεγονός ότι ο Χαράρι, ό,τι γράφει έχει πάνω sapiens, η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Sapiens, sapiens, sapiens. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, αλλά εδώ είμαστε για να πούμε πολλά και μπορώ να σας πω πολλά για αυτό το πράγμα, μόνο αν έχω την υποστήριξή σας. Γι' αυτό ζητάω να μου κάνετε ένα like σε αυτή την εκπομπή για να ανέβει στις προτάσεις, Τάσει αποκλείεται στι προτάσει. Έτσι. Και γι' αυτό σα ζητάω να γραφτείτε σε αυτό το κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι για να είναι δωρεάν για να ακούσετε και άλλε εκπομπέ. Αυτά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Προσέξτε τι τις καιρικέ συνθήκε. Νομίζω ότι είναι ένα ψεύτικο καιρικό lockdown. Θα γίνουν βέβαια χιονοπτώσει. Καιρό είναι. Έχει περάσει χειμώνα χωρί να έχει κάνει λίγο κρύο. Και ευελπιστώ να είμαι καλά. Και αύριο βράδυ, τέτοια ώρα, να ακούσετε μια ζεστή εκπομπή το ζεστό δεν είναι πάντοτε και ειρηνικό για να σας μειώσει το κρύο που υπάρχει εκεί πέρα έξω. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.